Καλό μεσημέρι, Σωτηρία. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα, Κατερίνα μου γλυκιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Να είσαι καλά. Άλλωστε, έχεις εκπομπή στην τηλεόραση του Flash, λόγω όμως του κορονοϊού πολλά πράγματα πήγαν πίσω. Θέλουμε λοιπόν τις οδηγίες σου, τις συμβουλές σου, τι πρέπει να τρώμε αυτές τις ημέρες για να είμαστε αυτό που λέμε πιο ανάλαφροι και να μην έχουμε για εκείνη την κόπωση που δημιουργούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Το τι τρώμε παίζει μεγάλο ρόλο στις ημέρες αυτές που οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες και γι' αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές, Κατερίνα μου. Λοιπόν, το πρώτο και το κυριότερο είναι το νερό. Να πίνουμε καθημερινά έστω το λιγότερο 8 με 10 ποτήρια νερό, έτσι ώστε να είναι σωστά ενυδατωμένος ο οργανισμός μας. Επίσης, θα πούμε ξανά για τα φρούτα και τα λαχανικά, ο χρυσός κανόνας των φρούτων και των λαχανικών. Πόσες μερίδες τώρα θερμοποιείς την ημέρα, 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε την απαραίτητη ενέργεια, τις βιταμίνες, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό, τον ηλεκτρολίτη. Ο οποίος ηλεκτρολίτης, ο σημαντικότερος ηλεκτρολίτης για αυτές τις ημέρες είναι το κάλιο, που μας βοηθάει λόγω της αυξημένης επίδρασης που υπάρχει στον οργανισμό, γιατί χάνεται από το σώμα μας. Το κάλιο από ποιες τροφές μπορούμε να το πάρουμε? Μπορούμε από την μπανάνα, από την ντομάτα. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε το αλάτι στην τροφή μας αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, να αλατίζουμε ελαφριά τα γεύματά μας, γιατί αυτό μας βοηθάει στη μικρότερη απώλεια υγρών. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Καλά, γενικώς πρέπει να αποφεύγουμε το αλάτι. Δεν είναι μόνο για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Το αλάτι είναι μακριά. Κάτι επιπλέον. Πολλούς τους αρέσουν και τα ποτά αυτές τις ημέρες, τα γνωστά τα κοκτέιλ. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Στην ουσία νιώθουμε ότι μας δροσίζουν, αλλά αφιδατώνει το αλκοόλ το σώμα μας, ξέρεις. Λόγω της αυξημένης διούρησης που προκαλεί το αλκοόλ. Επομένως και το αλκοόλ με μέτρο αυτές τις ημέρες. Καλό θα ήταν να επιλέξουν ένα ωραίο σμούθι που μπορεί να γίνει από γιαούρτι, μέλι, λίγους ξηρούς καρπούς, τα φρούτα που αρέσουν στους τηλεθεατές. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δροσιστικό ποτό. Επίσης, έναν ωραίο φυσικό χυμό. Έχουμε τη δυνατότητα για μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τους χυμούς. Ακόμη και χυμό καρπουζιού και πεπονιού. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Επίσης, καλό είναι να προσέχουμε και τα γεύματά μας, την ποσότητα των γευμάτων αυτές τις ημέρες, να μην είναι μεγάλα. Και επίσης, να μην περιέχουν παχές, σάλτσες, δηλαδή να μην είναι βαριά φαγητά, να είναι λίγο πιο ελαφριά. Δηλαδή, ένα ωραίο κοτόπουλο με μία σαλάτα, μία τονοσαλάτα, μία μακαρονοσαλάτα κρύα, που μπορεί να γίνει από Φιλαδέλφια Light, από λαχανικά αριστεία. Ο Γιάννης ο Παλαμάς με ρωτάει, Σωτηρία, παστίτσιο κάνει να φάει αύριο μεθαύριο? Την ποσότητα του παστιτσιού να την κάνει. Δηλαδή ένα κομμάτι, ένα κανονικό μέγεθος, δηλαδή μία μερίδα εστιατορίου μπορεί. Μπορεί, βέβαια μπορεί. Απλά να προτιμήσει να μην. Ναι, μερίδα εστιατορίου παίζει ρόλο. Ας πούμε, μπορεί να επιλέξει όσο είναι δύο κομμάτια τράπουλας. Να σου πω εγώ. Και ο Αποστόλης ο Καραχάλιος με ρωτάει αν μπορεί να φάει μουσακά. Αν είναι ψημένα τα λαχανικά στο φούρνο, δεν έχει πρόβλημα. Αν είναι ψημένα τα λαχανικά στο φούρνο, έχουν λιγότερες θερμίδες. Μπορεί να επιλέξει στο μουσακά να αποφύγει να βάλει πατάτα μέσα, τηγανιστή. Να βάλει κολοκυθάκι, μελιτζάνα, πιπεριά. Που να είναι ψημένα στο φούρνο. Να μην τα τρώνε ζεστά. Δηλαδή να είναι λίγο πιο κρύα τα γεύματα. Για να μην πέφτουν πιο βαριά στον οργανισμό. Για το πεπτικό μας σύστημα κυρίως. Το ζεστό φαγητό πάντα δημιουργεί πρόβλημα στο πεπτικό σύστημα. Δηλαδή όταν το φαγητό είναι προς το κρύο είναι πιο έφεπτο. Σωτηρία. Ναι, κυρίως και αυτές τις ημέρες που έχουμε αυξημένη θερμοκρασία. Για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και τώρα, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ναι, το πολύ ζεστό φαγητό μπορεί να μας πειράξει και στο στομάχι, έτσι. Να φέρει σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε λίγο τη θερμοκρασία του φαγητού, του γεύματος. Αλλά επίσης για τα ζυμαρικά, μια συμβολή. Όταν τα ζυμαρικά, ας πούμε, είναι κρύα, έχουν λιγότερες θερμίδες, γιατί μειώνει το γλυκαιμικό δείκτης, να ξέρεις. Πολύ σημαντικό αυτό, να γνωρίζουν λοιπόν οι τηλεθεατές μας
ότι λίγο παγωμένα τα φαγητά μας είναι πολύ πιο εύπεπτα και διευκολύνουν βέβαια και την λειτουργία του εντέρου, αλλά μας παρέχουν και λιγότερες θερμίδες. Επίσης, να προτιμήσουμε αυτές τις ημέρες τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες. Εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά που αναφέραμε, είναι και τα δημητριακά πρωινού, δηλαδή τα ολικής, το πληγούρι, το κοινόα, τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως, τα οποία μπορούμε να τα έχουμε σε συνδυασμό, όπως είπαμε νωρίτερα, με κάποιο πουλερικό, με ψάρι, για να είναι πιο ελαφρύ το γεύμα τώρα για τον Αποστόλη που είπε, για τα γεμιστά, ας πούμε. Μπορεί να επιλέξει να έχει γεμιστά με κοινόα ή με πληγούρι. Είναι πιο ελαφρύ. Από ότι με το ρύζι, γιατί το ρύζι τα βαραίνει τα γεμιστά. Και βέβαια επιλέγουμε πιο ελαφριά φαγητά. Αυτό που λέμε εμείς το γνωστό παραδοσιακό φαγητό, το τουρλού, που έχει διάφορα λαχανικά, προσφέρεται για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Επίσης, ναι, μια ωραία επιλογή είναι μια ωραία τορτίγια ή μια αράβικη πίτα με λαχανικά αρισκείας, με λίγο κρέμα τυρί light μέσα. Είναι μια ωραία επιλογή για αυτές τις ημέρες. Τα αναψυκτικά με μέτρο, γιατί περιέχουν ζάχαρη και ζάχαρη αφιδωτώνει. Έτσι, ναι. Φυσικούς χυμούς, πολύ λίγο, τρώμε λίγο, ελαφριά, για να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, αλλά για να αντιμετωπίσουμε γενικότερα τη ζωή. Όσο λιγότερο τρώμε, τόσο καλύτερα για όλους μας, σωτηρία. Έτσι ακριβώς, Κατερίνα μου. Κάθε την κάμερα μας. Ναι, σε θάλασσα είσαι, γιατί βλέπω πίσω μία παραλία. Ναι, ναι, όχι, δεν είμαι παραλία, όχι. Γιατί οι συμβουλές είναι πολύ διαφορετικές όταν είσαι στην παραλία, γιατί ζεις και τον κόσμο, σε ρωτάνε και διάφορα. Λοιπόν, Σωτήρια, να σε ευχαριστήσουμε για τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έδωσες, για τη διατροφή μας στις ημέρες του καύσωνα, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Θέλουμε τις συμβουλές σου, οι οποίες είναι πάντα χρήσιμες. Να είσαι καλά, Σωτήρια, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ.